Λοιπόν, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, είμαι ο Ακάς και θα εξετάσουμε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πάρεις απίστευτες πληροφορίες που μπορεί να μην τις έχεις ξανακούσει. Λοιπόν, αν κουβαλάς βαρύ κάρμα. Θα μου πει κάποιος, μα όλοι κουβαλάμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι, οκ. Okay. Φυσικά γίνονται αστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές αναλύσεις για να δούμε το κάρμα, τι συμβαίνει κτλ. Εδώ θα το δούμε λίγο με τη δύναμη των ταρό, με τις ενέργειες οι οποίες υπάρχουν και θα εξετάσουμε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, κάνε εγγραφή αν δεν έχεις κάνει. Επίσης, μοίρασε το βίντεο σε όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να τον ενδιαφέρει, έτσι. Πάτα και το like σου, πάτα το καμπανάκι δύο φορές για να σου έρχονται τις ειδοποίησεις και στο κανάλι μου κάνουμε μία σειρά από πάρα πολλές αναλύσεις κτλ. Σταματάω εδώ για να μην σε κουράζω. Πάμε τώρα κατευθείαν στο θέμα μας. Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και θέλω λίγο να τα κάνω μία περίληψη για να μην σε κουράσω, λοιπόν. Τι λέμε όταν λέμε κάρμα. Κάρμα, υπάρχουν διάφορα επίπεδα κάρματος, έτσι. Θα το εξετάσω λίγο αστρολογικά, εσύ και στην αριθμολογία, αλλά και γενικά και σαν φιλοσοφία. Το κάρμα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η απλή αποτύπωσή του είναι και το μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θα λάβεις. Εντάξει, αυτό θέλει να σου πει. Στην αρχαία Ελλάδα το λέγανε... Και στην αρχαία Ελλάδα το είχαν εξηγήσει, το είχαν αναλύσει. Γενικότερα σε κάθε πολιτισμό υπήρχε αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα, πώς λεγότανε η δράση-αντίδραση. Λοιπόν, και υπήρχε επίσης και το θεώρημα του Ζήνωνα. Δεν το εξηγώ, μη σε μπερδέψω τώρα και αρχίζουμε και χανόμαστε εδώ. Πάμε να δούμε ποια είναι τα είδη του κάρματος σύμφωνα και με την αστρολογία. Υπάρχουν πολλά πράγματα, κυρίως όταν εξετάζουμε στην αστρολογία για το κάρμα, εξετάζουμε τον Κρόνο νούμερο 1, Πλούτονας, βόρειο-νότιο δεσμό και στη συνέχεια εξετάζουμε και τη Σελήνη βεβαίως και μετά με τους καινούριους πλανήτες εξετάζουμε τον Ποσειδώνα, ενώ τους παραδοσιακούς δηλαδή, Ποσειδώνα, Ερμή και εξετάζουμε επίσης και τον Ουρανό. Υπάρχει λοιπόν το κάρμα της ανταμοιβής, είναι δηλαδή ότι κάτι έκανε σωστά και σε προηγούμενες ζωές, άσχετα αν πιστεύεις τώρα ή όχι, κάτι κουβαλάει η ψυχή σου, ό,τι γνώσεις αποκόμισες και τα λοιπά, έρχονται σε αυτή τη ζωή για να βοηθήσεις, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει το συλλογικό κάρμα, όπου πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται προκειμένου να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας αυτού του κόσμου. Εκεί συνδέεται ο βόρειος δεσμός και ο 12ος οίκος. Έχουμε το ανταποδοτικό κάρμα, που σημαίνει το κλασικό, είναι αυτό που λέμε οφθαλμός αντιοφθαλμού, έτσι. Όπου, είναι ένα, όπου έχουμε ότι έκανες μάλλον ένα κακό σε προηγούμενη ζωή και πιθανό κάτι να περάσεις και στη ζωή αυτή εδώ πέρα. Γι' αυτό ίσως περνάς και αυτό που περνάς. Το εξετάζουμε αστρολογικά. Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά στο λέω και λίγο συμβολικά. Κάπου όμως συνδέεται. Εντάξει, δεν μπορεί όλα να είναι τυχαία. Υπάρχει το βιολογικό κάρμα που είναι οι τραυματισμοί, τα ατυχήματα, οι δυσκολίες και οι ασθένειες κατά κάποιο τρόπο. Συνδέεται με τον 8ο οίκο. Υπάρχει το επαγγελματικό κάρμα. Όλοι οι άνθρωποι που συναντάμε, οι επιπτώσεις που έχουν στη ζωή μας, οι ενσαρκώσεις, όλα αυτά. Τι επιλέγουμε να κάνουμε. Στο οποίο εδώ εξετάζουμε και τον 6ο οίκο αλλά και τον 10ο οίκο που μας επηρεάζουν. Υπάρχει το επικοινωνιακό κάρμα, δηλαδή το κουτσομπολιό. Υπάρχει ο Ερμής επηρεάζει επίσης εδώ πέρα, έχει να κάνει με την υποκρισία, την κοροϊδία ή οι ψευτοειδεολογίες, έτσι, δηλαδή από μια ιδεολογία την υπερασπίζω μέχρι θανάτου και εκτελώ και ανθρώπους χάρη αυτής της ιδεολογίας. Έχουμε πολλά πρόσφατα παραδείγματα, οι πεποιθήσεις, τα κουτσομπολιά, οι φήμες οι οποίες βγαίνουν, στο οποίο εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ναι, είναι ένα κακό κάρμα αν το κάνεις ή αν στο κάνουν, εκεί δημιουργείται ένα πολύ αρνητικό κάρμα, λέγεται επικοινωνιακό. Υπάρχουν επίσης καρμικές παραλήψεις. Πρόσεξε να δεις. Εκεί που είναι πολύ σημαντικό, όπου συμπεριφέρεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, εκεί κάπου αναλαμβάνεις δράση ή δεν αναλαμβάνεις δράση. Είναι μια παράληψη εκεί, εντάξει. Λοιπόν, όπου εκεί δεν κάνεις κάτι. Ή δεν μίλησες εκεί που έπρεπε να μιλήσεις, ή μίλησες εκεί που δεν έπρεπε, ας πούμε, να μιλήσεις. Υπάρχει το ερωτικό κάρμα της αγάπης. Δύο άνθρωποι ενώνονται με αγάπη, έρωτα, πάθος. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε κάποιο βαθμό στη ζωή τους, καθώς προχωράνε, αυτή η αγάπη ίσως φύγει. Και πρέπει λοιπόν να μάθουν κάποια πράγματα. Παίρνουν διαζύγιο, ένα άσχημο διαζύγιο. Κάτι πρέπει να μάθουν λοιπόν. Υπάρχουν οι συμφωνίες και οι υποσχέσεις, όπου εκεί έχουμε στο παρελθόν είχες υποσχεθεί ότι θα είσαι πάντα κοντά σε έναν άνθρωπο, έτσι.
Είχε ορκιστεί επίσης, θα είμαι για πάντα μαζί σου, δεν ξέρω τι. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό αθετήθηκε για κάποιο λόγο. Όμως ο όρκος δόθηκε, γι' αυτό να προσέχετε όταν ορκίζεστε και ό,τι γίνεται. Επιθετικότητα, βία και βία, που σημαίνει εκεί. Ναι, στο προηγούμενο απλά να πω ότι έχουμε και πολύ περίεργες στις συμφωνίες και στις υποσχέσεις, απλά να το πω ότι έχουμε πολύ περίεργες σχέσεις Κρόνου και Άρη. Επιθετικότητα λοιπόν, που εδώ στην παρούσα ζωή βιώνουμε λοιπόν κάποιες καταστάσεις βίας, όπου εκεί έχουμε δύσκολες, πολύ δύσκολες όψεις του Άρη και του Πλούτωνα. Με αρνητικά γεγονότα και γενικότερα υπάρχει εδώ ποιος θα νικήσει, ότι εγώ είμαι ο σούπερ ο αυτό. Λοιπόν, κτητικότητα και εξάρτηση, πολύ κλασικό και αυτό εδώ πέρα, ότι εδώ έχουμε μια Αφροδίτη με δύσκολες όψεις, που είναι ότι είσαι για πάντα δική μου, έτσι τελείωσε. Δεν θα πας με κανέναν άλλον, όσο και αν σκατά είναι η σχέση και θες να φύγεις, όχι, δεν θα σου το επιτρέψω, θα είσαι για πάντα εδώ. Εξάρτηση φυσικά από τα χρήματα, από πρόσωπα, από υλισμό, από εθισμούς, έτσι, τζόγος, αυτά, όλα είναι μέσα στο... Κάτι λοιπόν είχε γίνει λοιπόν με την προηγούμενη σου ψυχή και κάπως εκεί που όλα αυτές τις πληροφορίες που έπαιρνε με κάποιο τρόπο σε επηρεάζει και τώρα, αν χάνεις πολύ εύκολα χρήματα, μπορεί να σημαίνει ότι είναι κάτι αυτό. Και το επόμενο το οποίο εξετάζουμε είναι ότι υπάρχει η έλλειψη και η συμμόρφωση γενικότερα στο καρμικό κομμάτι με τους κανόνες, εντάξει. Η επανάσταση, η ελευθερία, έτσι, ότι ακόμα και αν σε πείραζε η ελευθερία των άλλων, όλο αυτό δημιουργεί ένα καρμικό κομμάτι και φυσικά οδηγεί σε λάθη, σε δυσκολίες. Εδώ έχουμε έναν ουρανό με δύσκολες όψεις, οπότε γενικότερα καλό είναι, αν θέλετε, να το εξετάσετε εσείς έτσι λίγο, πολύ πολύ λίγο, να σας τα πω αστρολογικά. Τώρα, η οίκη κυρίως που εξετάζουμε για το καρμικό κομμάτι, λοιπόν, είναι ο τέταρτος οίκος, ο όγδος οίκος, ο οποίος είναι το παρελθόν, κάρμα του παρελθόν, τέταρτος οίκος, ο οποίος είναι το τωρινό, το κάρμα, εντάξει, και ο δωδέκατος οίκος, ο οποίος έχει να κάνει με το μελλοντικό κάρμα. Οπότε οι οίκοι σας, ανάλογα με το τι περιέχουν μέσα, τι όψεις κάνουν οι πλανήτες και τα λοιπά, παίζουν ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα δεν σας έχω εξηγήσει τι θα κάνουμε, απλά σας κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο δεύτερος οίκος, εντάξει, όσον αφορά με τα αποκτήματα, ο δέκατος οίκος, ο οποίος έχει να κάνει με τα επαγγελματικά μας όπως εξετάσαμε, ο ένατος οίκος, ο οποίος έχει να κάνει με θεοφιλοσοφιοκοειδολογίες, δηλαδή θα πεθάνεις για μια ιδέα, έτσι, πάνω σε χάρη αυτό, ή φιλοσοφίες αμπελοφιλοσοφίες, έτσι. Όπως βλέπετε, ξέρω εγώ, ένα πολύ βαρύ κάρμα είναι κάποιες σέκτες όπου, ξέρω εγώ, 150 άνθρωποι αυτοκτονούν διότι πιστεύουν αυτό. Αυτό είναι ένα conflict εκεί που υπάρχει όσον αφορά στον ένατο οίκο. Τώρα, αν θα μου πείτε και 150 που αυτοκτόνησαν και τα λοιπά, γιατί και για ποιους λόγους, το αφήνω, δεν το εξετάζουμε, είναι μια πολύ μακρά κουβέντα, το οποίο υπάρχει λογική, αστρολογική εξήγηση. Και ο έκτος οίκος συνδέεται και με κάποιους άλλους οίκους, ας πούμε και με το 12ο και με το 10ο, που έχει να κάνει και με την καριέρα, με την υγεία, με τα ατυχήματα, και γενικότερα και με και το πόσο προσέχουμε την υγεία μας. Οπότε αυτές είναι οι γενικές, γενικότερα κατευθύνσεις. Μία μικρή ιστορία θα σας πω με τον Χριστό και με τον Λάζαρο. Θα πάω κατευθείαν στο θέμα και θα σας πω πώς θα κάνουμε και αυτό το άνοιγμα. Ακούστε το, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Δεν σας το έχουν εξηγήσει, ίσως δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Γνωρίζουμε πολύ καλά την ιστορία. Δεν έχει σημασία αν την πιστεύεις ή όχι, αν πιστεύεις ότι είναι συμβολικό ή πραγματικά έχει γίνει. Επειδή όμως γενικότερα έχουμε δει και ανθρώπους, μωράκια ας πούμε, τα οποία έχουν επανέλθει στη ζωή και μετά από μια ώρα, γιατί το κλάμα της μάνας, η αγάπη, η αγκαλιά που το είχε κάνει, έφερε πάλι πίσω αυτή την ψυχή και μπήκε μέσα και έδωσε ζωή. Γιατί το σώμα χωρίς την ψυχή, για τον άνθρωπο μιλάμε έτσι, τότε δεν υπάρχει. Δεν μπορούν αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχουν, συνυπάρχουν, δεν υπάρχει ζωή, να σας το πω έτσι. Είναι η σύνθεση που γίνεται. Ο Χριστός λοιπόν τι είπε? Λοιπόν, είπε πολύ απλά δύο πράγματα. Ήταν λοιπόν, στεκόταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και τι είπε στους ανθρώπους. Προσέξτε, θα πω στους ανθρώπους: ανοίξτε την πέτρα, μετακινήστε τη. Και στη συνέχεια είπε κάτι πάρα πολύ απλό, που ίσως συγκεντρώθηκε λίγο, προσευχήθηκε: Λάζαρε, δεύρο έξω. Απλά πράγματα. Πολύ απλά πράγματα, με τη δύναμη που είχε ο ίδιος. Λοιπόν, υπάρχει στους μύστες, στον κλειστό κύκλο των μυστών, υπάρχει το εξής. Θα σας το πω, θα σας το εξηγήσω περισσότερο, ακούστε το όμως.
όταν επαναφέρεις μία ζωή, δεν μιλάω για μωράκια, δεν μιλάω για τέτοια πράγματα, μία ζωή η οποία έχει φύγει για αρκετό χρονικό διάστημα, διότι ο Λάζαρος είχε φύγει για αρκετές ημέρες και είχε ξεκινήσει η ψυχή το ταξίδι της. Λοιπόν, και λέγεται ότι ο Λάζαρος μετά δεν ξαναγέλασε ποτέ και είχε λίγο μία, ας το πούμε, αντίληψη του τι έζησε και τι είδε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό που είπε λοιπόν ο Χριστός ήταν ότι «Λάζαρε, δε βρω έξω», και είπε στους ανθρώπους «μετακινήστε την πέτρα». Είχε πεθάνει εδώ και πάρα πολλές μέρες, ήταν τυλιγμένο σε σάβανο κτλ. Όταν το αίμα ξεραθεί, δεν λειτουργεί, τελείωσε, το σώμα βρίσκεται σε πτώση, να το πω έτσι, αρχίζει και σαπίζει, αρχίζει και διαλύεται. Κι όμως παρόλα αυτά, μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά, επανήλθαν όλα στη φυσιολογική τους κατάσταση. Σας το λέω, είτε συμβολικά είναι αυτό, είτε κυριολεκτικά, άκουσε το, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το μήνυμα εδώ είναι ένα καρμικό μήνυμα. Έλεγα αυτό για τους μύστες, που είναι αυτό ότι όταν φέρεις μία ζωή πίσω, μία άλλη ζωή θα φύγει, η δική σου ζωή. Αυτό ο Χριστός το γνώριζε. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο, είναι ένα σφράγισμα εδώ. Λοιπόν, το έκανε δηλαδή διότι έκανε μία επίσπευση, ας το πούμε, του δικού του προσωπικού σχεδίου, το οποίο ήξερε πάρα πολύ καλά τι γινόταν. Λοιπόν, και δεν είχε χρόνο, γι' αυτό έπρεπε να κάνει πάρα πολλά πράγματα γρήγορα. Εδώ το μήνυμα είναι το εξής, και είναι και καρμικό μήνυμα. Εσείς οι άνθρωποι, ναι, θα μπορούσε και ο Χριστός να μετακινήσει την πέτρα με ένα λόγο, με τον λόγο του μου. Θα μπορούσε άνετα, θα μπορούσε να την μετακινήσει. Τόσα και τόσα πράγματα είχε κάνει. Εκεί θα κόλλαγε. Λοιπόν, θα μπορούσε να την μετακινήσει. Όμως, είπε στους ανθρώπους, εσείς οι άνθρωποι. Οπότε λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικό? Οι άνθρωποι, ασχοληθείτε με αυτά που αφορούν εσάς εδώ στη γη στα ανθρώπινα, και αφήστε τα του Θεού να ασχοληθεί με εκείνα που άπτονται στον Θεό. Το πιασες? Εμείς οι άνθρωποι εδώ, με την ενσάρκωση που έχουμε, πρέπει να κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε εδώ πέρα σε αυτή τη ζωή, εντάξει, με όλες μας τις δυσκολίες που έχουμε και με το κάρμα που κουβαλάμε και τα λοιπά, και ο Χριστός, ο Θεός, οι Άγιοι, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μία, να το πω έτσι, μία άλλη πνευματική θεϊκή υπόσταση και δύναμη, θα κάνουν τα δικά τους από εκεί που χρειάζεται να τα κάνουν, εντάξει. Αυτό είναι όλο. Και έχω πολλά παραδείγματα να σας πω, γι' αυτό είπα και το μωράκι, το οποίο δεν είναι μόνο μωράκι, είναι πολλά μωράκια τα οποία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πεθάνει, και μετά από μία μισή ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες που είναι στην αγκαλιά της μάνας και η μάνα κλαίει και δείχνει την αγάπη της, έρχεται πίσω και ξαναζεί, παίρνει ανάσες. Εντάξει. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά, μπορεί να το ψάξετε κιόλας. Έτσι, υπάρχει και στο YouTube και στο TikTok, υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, χωρίς να είναι fake, χωρίς να είναι δηλαδή ψεύτικα. Τώρα, κάποια μπορεί και να είναι και ψεύτικα. Μην με κατηγορήσετε γι' αυτό, σας το λέω. Όπως επίσης υπάρχει και, σας το λέω, αυτό είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ένα 20% ανθρώπων οι οποίοι. Δεν θέλω να περάσω κάτι εδώ, απλά το λέω απλά σαν γεγονός, που αρρωσταίνουν και πολύ βαριά, και μάλιστα πολύ βαριά, είναι έτοιμοι για να φύγουν, να αναχωρήσουν από αυτή τη ζωή, και κάποιοι από αυτούς φεύγουν από το γιατρό, κάνουν τη ζωή τους, βγαίνουν με οικογένειες, πηγαίνουν σινεμά, τρώνε κανονικά, δεν ξέρω τι, και αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν και γίνονται καλά. Εσωτερική ίαση, δηλαδή ο εαυτός τους, το σώμα τους, αυτό υπάρχει, η αυτοίαση που λένε τώρα. Για ποιους λόγους, τέλος πάντων, δεν θα το επεκτείνω περισσότερο. Αυτά όμως είναι και καρμικά δρόμενα. Αυτό τώρα που θα εξετάσουμε είναι το εξής. Εδώ είναι η οίκη, δεν θα εξετάσουμε τους οίκους, απλά τους ανέφερα για να το γνωρίζεις. Πήγαινε και πίσω στο βιντεάκι αν θέλεις. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι θα επιλέξεις. Εδώ είναι τα βαριά, τα χαρτιά, το βαρύ το κάρμα. Χωρισμένο τώρα, εδώ, με μία τράπουλα, με έναν ντεκ θα παίξουμε. Αναστοιχείο, δηλαδή ξύφι, πεντάκτηνα, κούπες, μπαστούνια, και μεγάλη αρκάνα. Με αυτά θα παίξουμε τα χαρτιά. Εδώ είναι λοιπόν το βαρύ χαρτί, τα βαριά χαρτιά, τα οποία έχουν να κάνουν με την επιλογή σου, και εγώ αυτό που κάνω και μπροστά σου είναι λίγο να τα ανακατέψω, για να δούμε τι θα επιλέξεις. Όμως, έχω να σου πω το εξής, γιατί είναι σημαντικό και ξεκινάμε αμέσως. Έκανα μια εισαγωγή για να δω πόσο μου πήρε. Έλα ρε φίλε, πήρε τόσο. Πω ρε φίλε, μιλάω τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό είναι, για καλό είναι. Λοιπόν, για να μαζευτείτε. Λοιπόν, και εδώ είπαμε είναι τα χαρτιά τα οποία πρέπει να επιλέξεις. Εντάξει, εσύ θα πρέπει να επιλέξεις ένα από αυτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα χαρτιά, και θα σου εξηγήσω, θα ρίξουμε εδώ πέρα για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, πάμε, ξεκινάμε. Πρώτο χαρτί. Τι έχεις επιλέξει το πρώτο χαρτί? Έχεις επιλέξει τον
βόρειο δεσμό. Δεν είναι από τα δύσκολα, δεν είναι από τις μεγάλες δυσκολίες. Εδώ δείχνει το μέλλον, ο βόρειος δεσμός. Λοιπόν, είναι από τα καλά, είναι καλό χαρτί. Θέλει να σου πει γενικότερα, σαν, γιατί είναι καρμικό, είναι στην καρμική αστρολογία, πού πηγαίνεις, ποιος είναι ο στόχος σου, ποιος είναι ο καρμικός σου ο στόχος. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ο καρμικός σου ο στόχος είναι ο ήλιος. Πάρα πολύ καλό χαρτί. Στο οποίο σου λέει ότι κοίταξε να δεις, στη ζωή σου μπορείς να πετύχεις. Και πρόσεξε να δεις, όταν λέμε να πετύχεις, δεν είναι ωραία παιδιά να γίνουμε διάσημη μόνο ή να γίνουμε celebrities ή αυτά. Μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Πάνω σχάρι, θετική, το να βοηθήσει έναν άνθρωπο είναι επιτυχία. Η θετική σου ενέργεια, οι αλήθειες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια, οι καλοί φίλοι, να σου εμφανιστεί ένας καλός φίλος στη ζωή σου, να έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Είναι καλό. Ο στόχος σου λοιπόν επίσης είναι και να βοηθάς. Είναι και το 10, είναι το 1. Σημαίνει επίσης μπορώ να αλλάξω την τύχη μου και στέκομαι και πολύ δυνατά στα πόδια μου. Το άλλο είναι να ξεκουράζεσαι. Εντάξει. Να ξεκουράζεσαι, να ισορροπείς. Στη ζωή σου είναι ο ζυγός, να ισορροπείς, να ισορροπείς το κάρμα γενικότερα των σχέσεων, των επαγγελματικών σχέσεων, το έξω. Να παίρνεις το χρόνο όποτε θέλεις και όταν ψάχνεις για μια απάντηση, αυτή θα σου έρθει μέσα από ηρεμή. Το επόμενο λοιπόν που ψάχνεις είναι ένας βασιλιάς μπαστούν. Υπάρχει λοιπόν ένα αρσενικό στοιχείο είτε σε άντρα είτε γυναίκα, το οποίο είναι εκεί για να σε βοηθήσει ή πρόσεξε για να σε κάνει, να σου δημιουργήσει, να σου δώσει μια πρόκληση. Αυτός μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι και κακός. Είναι ένας πολύ δυναμικός χαρακτήρας εδώ. Επίσης ένας χαρακτήρας ο οποίος μπορεί και ενεργειακά να θέλει να σε επηρεάσει ή θετικά και να σε πάει σε άλλους τομείς, αλλά μπορείς και λίγο να το παρεξηγείς και να σε κουράζει. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει εδώ πέρα ότι θέλω να ξεκουραστώ γιατί βγήκες εσύ μετά και με έχεις κουράσει. Μπορεί να είναι και αυτό. Σε θέματα σχέσεων, σε θέματα επαγγελματικά, μπορεί να είναι αφεντικό, ένας πατέρας, να σου κλέβει και λίγο τη δύναμη. Το επόμενο που βγαίνει είναι η χαρά σου. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο χαρτί και ένα άλλο δεκάρι εδώ είναι στην οικογένεια και στην ευτυχία. Οικογένεια. Ό,τι θεωρείς εσύ οικογένεια. Έτσι δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς και να κάνεις όντε και καλά παιδιά. Οικογένεια μπορεί να έχω 10 ζωάκια, ξέρω εγώ. Ή με μια παρέα φίλων να φτιάξουμε κάτι, να ζούμε και σαν οικογένεια, έτσι με ανθρώπους. Λοιπόν, η οικογένεια είναι ένα ευρύ πλέον στη σημερινή εποχή πεδίο. Λοιπόν, όμως εδώ με το 10 κούπα σημαίνει ότι μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτό και να γνωρίσεις την ευτυχία. Εντάξει. Και να νιώθεις και επίσης και ευλογία. Να νιώσεις και την ευλογία. Και το επόμενο στοιχείο είναι πολύ δουλειά. Λοιπόν, το 8 πεντάκτηνο σημαίνει δουλεύω πάρα πολύ και μέσα από την πειθαρχία, μέσα από τη μέθοδο, μέσα από τη δική μου κούραση, μέσα από τη σκληρή δουλειά, γιατί χρειάζεται σκληρή δουλειά, είναι εδώ το 8, σημαίνει ίσως και 8ος οίκος, εντάξει. Βρίσκω λοιπόν, πρέπει να βρω τις ισορροπίες, γιατί και εδώ μιλάει για ισορροπίες. Τώρα εδώ έχουμε τα ζώδια, εδώ είναι ο ήλιος, δες τα αστρολογικά τι σημαίνει, εδώ έχουμε τα ζώδια της φωτιάς, ζώδια νερού, εδώ έχουμε το ζώδιο της παρθένου και τα υπόλοιπα ζώδια της γης και ζυγός και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Γενικά πως έρχονται και συνθέτουν το δικό σου το κάρμα γενικότερα σε αυτή την ενσάρκωση. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο βάρη. Ωραία, πάμε τώρα σε αυτό. Αυτό ήταν αυτό που επέλεξες. Πάμε τώρα στο επόμενο για τους ανθρώπους που θα πάνε στη δεύτερη επιλογή. Τη βάζω εδώ αυτή την επιλογή. Τώρα αν θέλετε να τα ακούσετε όλα είναι άλλο θέμα. Εδώ λοιπόν βγαίνει ο Κρόνος. Νάτος λοιπόν. Ο Κρόνος είναι, λέγεται και ο λόρδος του κάρμα. Λέγεται ο κυρίαρχος του κάρμα. Όντως είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς καρμικούς πλανήτες όπου έρχεται εδώ να σου μιλήσει για περιορισμό και ευθύνες. Έρχεται να σου μιλήσει για σκληρά και δύσκολα μαθήματα που έχεις να περάσεις. Δες αστρολογικά πού τον έχεις τον Κρόνο και ανάλογα που πέφτει και σε ποιο οίκο υπάρχει περιορισμός, υπάρχει δυσκολία. Σημαίνει δύσκολα σκληρά μαθήματα. Sorry, πήγαινε και τι να σου πω, όπου θες ψάξ' το, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει. Να μην, όπου και αν ρωτήσεις ή ασχοληθείς σοβαρά, θα σου πει ότι ο Κρόνος είναι ο κυρίαρχος του κάρμα. Και βεβαίως, σε ένα επίπεδο, ο Κρόνος σχετίζεται και με τον εγώ καιρό και με τον διάβολο και δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν και αυτοί που λένε οι Κρόνοι οι αποστάτες. Έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο και για συνωμοσίες. Το αφήνω όμως εκεί γιατί θα ξεφύγει εντελώς η κουβέντα μας. Λοιπόν, η ανάλυση. Εδώ αυτό το οποίο έχει να σου πει, δύσκολα. Είναι δύσκολα. Με πλουτόνιες ενέργειες κιόλας εδώ. Έχει να κάνει με το θάνατο.
Να ξέρεις, λοιπόν, ένα μήνυμα, ένα σκληρό μάθημα που μαθαίνουμε όλοι μας αυτή τη ζωή είναι η έννοια του θανάτου, του φυσιολογικού θανάτου. Του θανάτου των ανθρώπων που φεύγουν από κοντά μας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ένα πολύ σκληρό μάθημα το οποίο θα το μάθουμε όλοι σε οποιαδήποτε φάση στη ζωή μας. Φίλους, τέλος πάντων, μην το επεκτείνω περισσότερο, δεν θέλω να το ρίξω κάτι. Όμως εδώ σημαίνει ότι μεγαλώνουμε, το μήνυμα είναι εδώ, ότι μεγαλώνουμε με το να αφήσουμε πίσω τα πράγματα τα οποία τελικά μας έχουν δυσκολέψει. Και θα μου πει κάποιος, πώς μπορείς όμως έναν άνθρωπο να τον αφήσεις πίσω? Δεν εννοώ να τον αφήσουμε πίσω, πάντα υπάρχει ανάμνηση, εντάξει. Όμως το σκληρό μήνυμα εδώ που είναι και σκορπίσεις, πλουτόνιες ενέργειες εδώ, είναι ότι μεγαλώνω, μαθαίνω με το να καταλάβω ότι στη ζωή υπάρχει αρχή και τέλος. Θέλετε συμβολικά ένας έρωτας που τελείωσε, μια επαγγελματική συνεργασία που ολοκληρώθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να ζήσουμε, να τους θυμόμαστε και να προχωρήσουμε στη ζωή και να κάνουμε και πράγματα. Είναι σκληρό το μάθημα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να δούμε τα υπόλοιπα. Εδώ πάνω σε αυτό τώρα, επίσης υπάρχει μια προτροπή εδώ, είναι ωραίο, μου αρέσει, εγώ. Μ' αρέσει να βλέπω στα ταρό, όσο δύσκολο και να είναι, πάντα μία θετική αποτύπωση. Εδώ ξέρεις τι σημαίνει αυτή η κάρτα, το μυστικό της μήνυμα, όπως ήταν και που σου είπα και για τον Χριστό και για τον Λάζαρο. Γιατί υπάρχει και εκεί ένα μήνυμα τώρα που μου έρχεται πλασιά. Ζήσε, ζήστε. Σαν να λέει ο Χριστός, εγώ δεν έζησα τόσο πολύ, έζησα πόσο, 33 χρόνια, δεν έζησα τόσο πολύ. Έζησα πολύ γρήγορα γιατί είχα πολύ περιορισμένο χρόνο. Εδώ σου λέει, ζήστε γιατί έρχομαι. Ζήστε, σου λέει. Ζήστε το τώρα, ζήστε γιατί έρχομαι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και φυσικά εδώ, ναι, υπάρχει και λίγο βαρύ κάρμα τώρα εδώ, το οποίο εσύ πρέπει να το δεις, διότι εδώ έχουμε, είπαμε, Κρόνος και έχουμε και το 4, που είναι και ο τέταρτος οίκος. Ο τέταρτος οίκος σημαίνει και το τώρα, δηλαδή περνάω δυσκολίες τώρα, κάτι κλείνει τώρα, μεταμορφώσεις τώρα. Λοιπόν, θλίψη, στεναχώρια. Αχ, αγαπημένη μου, τι περνάς, θλίψη, δεν κοιμάσαι τα βράδια από την αγωνία σου. Προσπαθείς να βρεις ελπίδα, έτσι, ανησυχείς, προσπαθείς να βρεις ποιο θα είναι το επόμενο σου βήμα και νιώθεις έναν εγκλωβισμό, αγαπημένο μου πλάσμα. Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Το μόνο που μπορείς να κάνεις εδώ είναι να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα ολοκληρώνονται, ότι η ζωή καμιά φορά είναι άδικη, ότι είναι σκληρή, είναι μια καλή διαπίστωση να το κάνουμε όλοι αυτό, ότι μπορεί να είναι άδικη απέναντί μας. Ναι, μπορεί να είναι άδικη. Σε γενικό πλαίσιο θα μου πει κάποιος, μα ή αυτό, ναι, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι μπορεί να πάρουν μια απόφαση, έτσι. Κάποιος παίρνει μια απόφαση και σου λέει, τέρμα, αυτός ο έρωτας, αυτός ο γάμος δεν πάει και σηκώναμε και φεύγω. Γεια σου, δεν μπορεί να με σταματήσει με τίποτα. Εσύ θες, ο άλλος δεν θέλει. Τι κάνεις τώρα, τι γίνεται? Πρέπει κάτι, ένας κύκλος να κλείσει με κάποιο τρόπο, να τον κλείσεις και να προχωρήσεις. Μην μείνεις στο παρελθόν και να προχωρήσεις. Πάρε όλες τις ωραίες αναμνήσεις και προχώρα, έτσι. Και επίσης χρειάζεσαι και κάποιο είδους λίγο θεραπείας. Δηλαδή, εννοώ με άνθρωπο να πάρεις πάνω σου, να δημιουργήσεις πράγματα. Το επόμενο είναι, αγαπημένο πλάσμα, που είναι πολύ δυσκολίες, είναι βγει, πρόσεξε να δεις τώρα. Βγαίνει λοιπόν ο Κρόνος και μας φέρνει τόσο δύσκολες και στριμώκολες ενέργειες εδώ. Δεν στα λέω για να πέσεις, ίσα-ίσα στα λέω για να τα αντιμετωπίσεις, να τα δεις και να προχωρήσεις. Ναι, είναι βαρύ το κάρμα. Εδώ επίσης έχουμε εδώ έχουμε ζώδιο διδύμου, εδώ έχουμε σκορπιό, καθαρά σκορπιό, δίδυμη και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, κυρίως διδύμους. Εδώ έχουμε λέον, κυρίως και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Εδώ όμως μας λέει για παρεξηγήσεις. Εδώ σου λέει για διαπληκτισμούς. Εδώ σου λέει ότι κοίταξε να δεις, μάθε να παίρνεις τη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που θέλει να σου περάσει ο Κρόνος, και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Ναι, η ζωή έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Μπορεί τα αρνητικά να είναι έντονα και να τα ζούμε περισσότερο. Τα θετικά μπορεί να είναι λίγες στιγμές, αλλά ζεις αυτές τις λίγες στιγμές σαν να μην υπάρχει που λένε αύριο. Εδώ σημαίνει ότι και εσωτερικά βρίσκομαι λίγο περίεργα, έτσι, ότι το προσπαθώ, θέλω αυτό, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, με παρεξηγήσεις, με κουτσομπολιά που τα είπαμε και προηγουμένως, προχώρα όμως. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είναι στο χέρι σου να προχωρήσεις και να ζήσεις. Εδώ λοιπόν τώρα μας βγαίνει ένας βασιλιάς κούπα. Okay, λοιπόν, ο βασιλιάς κούπα συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί για να μας προστατέψει.
για να μας απορτάρει. Είναι βασιλιάς, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σοφία. Μπορεί τώρα να είναι ένας πατέρας, μια πατρική δηλαδή φιγούρα. Μπορεί να είναι, ο οποίος μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή, έτσι. Μπορεί να είναι ένας φίλος μας ή ένας αδερφός ή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ σοφία στη ζωή του και μπορεί να είναι και ακόμα στη ζωή και να μας συμβουλεύει. Ή μπορεί να έχει φύγει, αλλά όμως το περίγραμμα της ενέργειάς του, η ψυχή του, γιατί είναι κούπα, αφορά και τον πέμπτο οίκο που έχει να κάνει και με τη χαρά, που έχει να κάνει και με την τύχη. Θέλει να σου πει, παιδί μου, θέλει να σου πει, σαν να μιλάει έτσι, κοίταξε να δεις, προστάτεψε τον εαυτό σου, υποστήριξε τον εαυτό σου. Πρέπει να έχεις την ηρεμία στη ζωή σου, διότι έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις, βρες τις ισορροπίες σου και τότε η διέστησή σου, το ενστικτό σου, είναι εκείνο το οποίο θα σε οδηγήσει σωστά. Εντάξει, πόσο πολύ με σοφία σου λέει αυτό το μήνυμα. Και το επόμενο είναι ακαρμικό, 6, δεν είναι τυχαίο γιατί είναι το 6, εξάγωνο, επίσης ο Κρόνος στην κορυφή του έχει ένα εξάγωνο. Δεν είναι τυχαία τίποτα, παιδιά. Το είχαν ανακαλύψει πριν χιλιάδες χρόνια. Τώρα με ποιο τρόπο, λοιπόν, εδώ βγαίνει το 6. Σχετίζεται λοιπόν, και εδώ έχουμε 2 και 4, μας κάνει 6. Εντάξει, ο Κρόνος δηλαδή, η κάρτα του Κρόνου μας κάνει 6. Εδώ θέλει να σου πει για το κάρμα, το επαγγελματικό κάρμα κυρίως. Έχει να σου πει επίσης ότι και σε γενικό πλαίσιο, δώσε να είσαι δίκαιος δίκαιη και πολλές φορές μην περιμένεις ανταπόδοση. Βρες εσύ τις ισορροπίες σου στη ζωή, αυτό σου λέει. Βρες τις ισορροπίες σου, δώσε, θα ξαναπάρεις πάλι πίσω, να είσαι δίκαιος, να είσαι δίκαιη, να μοιράζεσαι και να έχεις την ευγένεια η οποία χρειάζεται, διότι αυτό θα σου ανταποδοθεί. Είδες με τι ωραίο κλείνουμε, με πόσο ωραίο τρόπο κλείνουμε. Κράτησε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά εδώ πέρα είναι και χαρτιά υποστήριξης. Ο Κρόνος όμως θέλει να σου πει ότι αυτά είναι και κυρίως τα μαθήματά σου. Βαρύ κάρμα εδώ, αλλά όμως δεν είμαστε και στον επιξύλου κρεμάμενοι ή στο φτερό στον άνεμο που λένε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Ωραία. Στο επόμενο συνεχίζουμε. Το βάζω εδώ πέρα τον Κρόνο. Ο Κρόνος μας έκανε στην καρδιά περιβόλη λοιπόν. Το επόμενο χαρτί είναι λοιπόν το παρελθόν και είναι ο νότιος δεσμός. Έχουμε βόρειο δεσμό και νότιο δεσμό. Οι δεσμοί είναι οι δεσμοί της Σελήνης. Ο νότιος δεσμός έχει να κάνει με το τι η ψυχή κουβαλάει από το παρελθόν της και έχει έρθει με όλες τις πληροφορίες η ψυχή αυτή, με ό,τι κουβαλάει τώρα, ό,τι και να είναι. Γνώσεις αυτά, γι' αυτό και κάποια παιδιά ή κάποιοι άνθρωποι τους βλέπουμε, ξέρω εγώ το άλλο, είναι 4 χρονών και παίζει άπτες στα βιολί, ας πούμε, ή πιάνο. Έχω δει ρε παιδιά. Βλέπω στο YouTube και στο TikTok, δηλαδή κάτι παιδιά θαύματα, ας πούμε. Όχι μόνο μουσική, σε μαθηματικά μυαλά. Δηλαδή να μιλάνε άπτεστα, ξέρω εγώ, τώρα να είναι 12 χρόνων και να μιλάει άπτεστα, ξέρω εγώ, 10 γλώσσες. Μα είναι δυνατόν. Εδώ εγώ δηλαδή που προσπάθησα με το ζόρι να μάθω, τα έχω μάθει βέβαια, πολύ καλά τα αγγλικά και πώς το λένε, ναι, γιατί σπούδασα κιόλας. Ειδικά στα μαθηματικά, εγώ υπέφερα λίγο αλγόριθμους και τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο νότιος δεσμός είναι εκείνος το οποίο σου λέει από το παρελθόν να το πάρεις σαν δύναμη και να προχωρήσεις στο μέλλον. Δεν είναι κακό χαρτί, είναι ζώρικο, είναι ζώρικο. Έχει τον αριθμό 33, που είναι και αυτό ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να σου πει. Και είναι μια αυτοκράτεια, τριάρια εδώ, δες τα 33 και 3. Δες εδώ τώρα τι χαμός γίνεται και τι θέλει να σου περάσει. Είναι το 9. Το 9, ξέρεις τι σημαίνει, 3 και 3, 6 και 3, 9. Σημαίνει ολοκλήρωσε αυτό που χρειάζεται γενικά να ολοκληρωθεί στη ζωή σου. Εσύ γνωρίζεις τώρα περισσότερο, πάμε όμως να το δούμε. Η αυτοκράτηρα σημαίνει να είσαι γενικότερα χαρούμενος, χαρούμενη, με ό,τι αποτέλεσμα φέρουν οι πράξεις σου, πόσο καρμικό δηλαδή. Ναι, μπορεί να έδωσες, λέω τώρα, μπορεί να έδωσες κάποιες εξετάσεις και να μην πέτυχες. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Για κάποιο λόγο έγινε. Χτύπησες, πήγες σε μια εργασία, ήσουν πολύ κοντά να σε πάρουν, τελικά δεν σε πήραν. Ναι, απογοητεύεσαι, είναι ανθρώπινο να απογοητευτείς, μια χαρά είναι. Μην το βάζεις όμως κάτω, για κάποιο λόγο έγινε. Μπορεί να μην τέριαζες. Δεν κόλλησε μια αγάπη, γιατί εδώ έχει να κάνει κοινή αυτοκράτηρα, είναι και θέματα αγάπης, είναι και θέματα φροντίδας. Κάπου δεν σου έκατσε καλά. Είναι ok, κάτι έπρεπε να μάθεις, το οποίο σε ήρθε, κόλλησε από το παρελθόν, δηλαδή ο άνθρωπος με τον οποίο σχετίστηκες ήρθε από το παρελθόν, έπρεπε να του δώσεις εσύ κάποια πράγματα και μετά να φύγει. Μην κάθεσαι τώρα να αναπολείς, μα του έδωσα, του έκανα, τον έφτιαξα, αυτό, το κίνο, το άλλο. Να είσαι ευχαριστημένη,
έκανες πράγματα και προχώρα στη ζωή σου. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό που θέλω τώρα να τραβήξουμε εδώ να δούμε είναι ο ακόλουθος ξυφών. Πρόσεχε τα κουτσομπολιά και τις φήμες. Μεγάλο εδώ, μεγάλη αυτή παρένεση, ας το πούμε, προτροπή, διότι εδώ επίσης σημαίνει, πέρα από τα κουτσομπολιά, σημαίνει ότι πρέπει να σκέφτεσαι λιγάκι. Δηλαδή, εδώ, αυτό το οποίο σου λέει, ανάλυσε τα, αυτά που σου λέω, δηλαδή, ανάλυσε τα λιγάκι, βάλ τα λίγο κάτω, βάλ τα μέσα σου να δεις. Συντονίζεσαι, δεν συντονίζεσαι. Αν δεν συντονίζεσαι, είναι μια χαρά. Δες το βίντεο μετά από αρκετό καιρό. Δες το μετά από 2 μήνες ή 3 μήνες. Εντάξει, αυτή την ανάλυσή μου. Εδώ επίσης σημαίνει μιλάω. Πρόσεξε τι λες. Μην μιλάς πάρα πολύ. Κρύβε λόγια που λένε. Δεν χρειάζεται. Επίσης, μην δίνεις σημασία στα κουτσομπολιά. Μην μπαίνεις σε διαδικασία να ακούς ό,τι σου λένε και ό,τι σου πετάνε. Διότι στην ουσία οι άνθρωποι πολλές φορές μας πετάνε σκουπίδια, έτσι. Δηλαδή μας χρησιμοποιούν και λένε, έμαθα κάτι για σένα. Δεν με ενδιαφέρει. Ή ξέρω εγώ, ο τάδε είπε κάτι για σένα. Δεν με ενδιαφέρει, προχώρα. Εγώ απλά λέω γενικότερα κάποια πράγματα. Αν θέλεις εσύ να ακούσεις, εννοείται φυσικά, κάτσε και... Αλλά σε τραβάνε. Αυτό σου λέω, σε τραβάω κάτω. Σε βάζω στη δική μου την ενέργεια και μπορώ να σου πω ψέματα. Ή στη δουλειά σου λένε, έμαθα κάτι για σένα, το οποίο είναι σημαντικό. Και ξέρεις κάτι αυτό και αυτό. Πού ξέρεις, ήσουν μπροστά. Αν ήσουν μπροστά, οκ. Okay. Άμα δεν ήσουν μπροστά, έρχεται ο άλλος να σου πει τρίχες κατσαρές. Μακριά. Βγες από αυτό, εντάξει. Το επόμενο που έρχεται είναι ένας υπότης μπαστούνι. Πολύ καλό γενικά σαν χαρτί, δείχνει δύναμη. Εδώ είναι αλλάζω τις ενέργειες λιγάκι και συντονίζεσαι. 3 και 3 εδώ συντονίζονται αυτές οι ωραίες ενέργειες. Που σημαίνει ότι τώρα είναι η στιγμή όπου πρέπει να προχωρήσεις και να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Η ζωή σου, το πάθος σου, η περιπέτεια, το κουράγιο να ξεκινήσεις κάτι. Ξεκινάω κάτι, ξεκίνα. Το κάρμα εδώ σου λέει ξεκίνα, κάνε κάτι, ξεκίνα. Τι είναι αυτό? Ξεκίνα να προχωράς, έστω και μόνος σου ή μόνη σου. Να πετύχεις. Όταν λέμε να πετύχεις, εννοώ να πετύχεις τους στόχους σου, αυτά τα οποία θέλεις. Θες να μάθεις μια ξένη γλώσσα, θες να μάθεις ένα μουσικό όργανο, θες κάτι να κάνεις. Τώρα θα μου πεις, ναι, εγώ θέλω να κάνω στον καναπέ όλη μέρα. Κάντο, okay, do it. Αν και εδώ λέει δράση, έτσι. Ξεκουράσου και εδώ λίγο, αλλά πάρε δράση με. Το επόμενο είναι το 3 κούπα. Διότι, πολύ ωραία, δες εδώ τώρα πώς τα τριάρια παίζουν ρόλο. Θα το δεις. 3-3-3-3-3. Είναι τυχαίο? Όχι, δεν είναι τυχαίο, διότι όταν υπάρχουν ωραίοι συντονισμοί. Και όταν θα σας πω ένα μυστικό, τέλος πάντων, όταν κάνουμε ανάλυση τάρο, προσωπική μου άποψη, έτσι, προσωπική τοποθέτηση, προσωπική άποψη, δεν τον παίζω γκουρού ούτε τίποτα. Είναι μέσα από έρευνες που έχω κάνει, ασχολούμαι χρόνια με τα ταρό, το ξέρετε εξάλλου και το κανάλι, χρόνια το έχω, λοιπόν. Όταν λοιπόν κάνουμε τα ταρό, υπάρχει το εξής, σας είχα κάνει και ένα βίντεο την προηγούμενη φορά που έλεγε για τα βιβλία. Αν δεν το έχεις δει, δες αυτό αυτή την ανάλυση, που έλεγε για, διάλεξε ένα βιβλίο και είχε μέσα το βιβλίο των μεγάλων μυστών. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Όταν λες ταρό μέσα από την καρδιά σου, όταν λες ταρό γιατί αγαπάς, θες να προσφέρεις, να κάνεις με όποιο τρόπο, έτσι, σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν σας ξέρω, δεν σας έχω δει, παρόλα αυτά όμως παίρνω, εισπράττω την αγάπη και αυτός είναι ο λόγος που και εγώ συνεχίζω. Εγώ ξέρετε, για να προετοιμάσω, να πω ένα πολύ μικρό και συνεχίζω για να μην κουράσω. Εγώ για να προετοιμάσω όλο αυτό το πράγμα, έχω κάτσει, έχω διαβάσει, έχω μελετήσει, έχω σκεφτεί, έχω προβληματιστεί για όλη την εβδομάδα τι θέμα να κάνω που να τους αρέσει, να βοηθήσει, να κάνει, να βοηθήσει και εμένα, έτσι, γιατί βοηθάει και εμένα. Αλλά ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται μέσα από την καρδιά. Μέσα από την καρδιά. Γιατί αν δεν γίνει μέσα από την καρδιά, φίλες και φίλοι, τότε τα ταρό σου βγάζουν επιτυχίες, αλλά αρχίζουν μετά και σου πετάνε το μήνυμα και σου πετάνε το μήνυμα και καίγεσαι και δεν δουλεύει ο εγκέφαλος και ξεχνάς και κάνεις. Όχι, πρέπει να είναι μέσα από την καρδιά. Και εκεί είναι που την πατάμε όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μέχρι να τα μάθω όλα αυτά κι εγώ. Λοιπόν, και πηγαίναμε καθαρά στην εξήγηση. Γι' αυτό και σας λέω, έχω φλασιά, έχω αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Γι' αυτό βγήκε και το 3 κούπα εδώ. Είναι η χαρά, είναι η ευτυχία. Είναι η ευτυχία. Ποιος είναι ο σκοπός σου λοιπόν στη ζωή? Η ευτυχία. Αυτό, τελείωσε. Τώρα κάποιοι ναι, θα γίνουν ευτυχισμένοι, κάποιοι λιγότερο ευτυχισμένοι, άλλοι θα περάσουμε σε αποδοκιμασίες, άλλοι θα πάρουμε προσωρινή χαρά, άλλοι αυτό. Είναι το μέρος της ζωής. Το 3 επίσης σημαίνει και θετική ενέργεια. Να είσαι μέσα στη θετική ενέργεια. Εσύ
Πρέπει να κολυμπάς μέσα στη θετική ενέργεια. Στο λέω, είναι ξεκάθαρο για σένα. Διότι επειδή για κάποιο λόγο η ψυχή σου κάτι από το παρελθόν μεταφέρει, εσύ αγαπημένη, αγαπημένη, πρέπει να είσαι μέσα στη θετική δόνηση. Και όταν λέω θετική δόνηση, εννοώ όχι μόνο θετικές σκέψεις, εννοώ γιωμένες, προσγειωμένες, πρακτικές, πραγματικές θετικές σκέψεις. Όχι, αυτό και όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έκφραση ενέργεια να ανακαλύψει τη δύναμη τη ενέργειά σου. Αυτό είναι τώρα πώς θα την ανακαλύψει. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο και όταν ανακαλύψει την ενέργειά σου και τη δύναμή σου, τότε θα καταλάβει. Και εδώ έχουμε μια άλλη συγκλονιστική κάρτα. Πρόσεξε τώρα εδώ να δει. 3 και 3, 6 και 3, 9. Εντάξει. Και βάλε εδώ όλου του συνδυασμού. Να δει εδώ τι βγαίνει το 9. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή κάρτα. Είναι ότι και εδώ να απολαύσεις τη ζωή σου. Είσαι μόνη σου, είσαι μόνος σου, μια χαρά. Έχεις πολύ χρόνο να κάνεις πολλά πράγματα. Να κάνεις γυμναστική, να βγεις με φίλους, να ασχοληθείς με κάτι. Εντάξει, γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να είστε και κατ' επιλογή, έτσι, μοναχικοί, μοναχικές, στη μοναξιά, να παλεύετε μόνοι, μόνες σας κτλ. Είναι εντάξει, συμβαίνει για κάποιο λόγο. Επίσης δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για να κάνουν και μία σχέση, για να προχωρήσουν στο επίπεδο που λέμε, εντάξει, ενώ δηλαδή σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να μην είστε έτοιμοι. Όπως κάποια ζευγάρια ξεχωρίζουν και μετά από 3 μήνες ένας άλλος έχει ήδη βρει, εκτός και αν την είχε βρει από πριν, έτσι, ή τον είχε βρει από πριν. Οκ, άλλο αυτό, αλλά αν λίγο δεν οριμάσουν και τα πράγματα, ρε παιδιά, μπαίνουμε πολύ γρήγορα, πολύ παρορμητικά σε κάποιες φάσεις και λίγο δεν οριμάζουν, γιατί εδώ σου λέει και λίγο οριμότητα. Αλλά εδώ είναι και καρμική αυτή η κάρτα, ισχυρά καρμική. Λοιπόν, και τι θέλει να σου πει? Θέλει να σου πει προστάτεψε τον εαυτό σου, να φροντίσει τον εαυτό σου. Επίσης σημαίνει ότι ναι, μπορεί να δίνει σημασία και στο επαγγελματικό κομμάτι, στο οικονομικό κομμάτι. Είναι ok. Αλλά με αυτό εδώ πέρα, με το ζώδιο της Παρθένου, σημαίνει και αναλύω και όλα στα δεδομένα και τα πράγματα για να προχωρήσω στη ζωή μου, να πετύχω. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει και ο νότιος δεσμός. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο τι σου έχει μείνει? Πλούτονας. Έχεις εδώ Πλούτονα τώρα. Δύσκολος. 2 και 7 σαν νούμερο, που είναι και το 9, που είναι και η ολοκλήρωση. Σου μιλάει για, κατά κάποιο τρόπο, για ανανέωση, rebirth που λένε, ναι, διότι σχετίζεται με το Σκορπιό και ο Σκορπιός, θέλει να σου πει, είναι η αναγέννηση. Λοιπόν, παρελθόν, φίλε μου. Φίλες και φίλε μου, μιλάει για το παρελθόν. Αποκαλύπτουν το παρελθοντικό κάρμα, εντάξει. Εδώ σχετίζεται και με τον τέταρτο οίκο, σχετίζεται που θέλει να σου πει τι περνάς, τι θα περάσεις γενικότερα τώρα, αυτή την περίοδο. Ο στόχος ποιος είναι? Η εξέλιξή σου. Πάμε να δούμε. Ο Πλούτονας μας μιλάει για την εξέλιξη και φυσικά μιλάει και για τα σκοτεινά κοινά μονοπάτια και της ψυχής, αλλά και για τα σκοτεινά κοινά μονοπάτια τα οποία πολλοί άνθρωποι, ανέλησα προηγουμένως και το κάρμα, εννοείται, που σας είπα τα είδη του κάρματος που περνάνε. Και δες το εδώ, έρχεται και εδώ ο Ποσειδώνας, ο κρεμασμένος. Θυσίες. Οι θυσίες που χρειάζεται να γίνουν στη ζωή. Έχεις θυσιαστεί, εσύ? Σε έχουν θυσιάσει ή έχεις θυσιαστεί? Ό,τι και να είναι όμως, είναι ένα πολύ βαρύ καρμικό βάρος αυτό το οποίο κουβαλάς. Εδώ προσπαθείς να δεις τον κόσμο διαφορετικά, μπορεί να αποκτήσεις και ιδέες περίεργες σχετικά με τον κόσμο, δηλαδή ο κόσμος είναι πολύ σκληρός, άρα εγώ θα γίνω πολύ σκληρότερος από όλο τον κόσμο, εντάξει, οκ, δεν γίνεται έτσι. Ή επίσης έχουν θυσιάσει, εντάξει, κυριολεκτικά και συμβολικά. Κυριολεκτικά μπορεί να είναι μια άδικη, λέω τώρα, τι να σου πω, ένας άδικος χωρισμός, μια άδικη λήξη συνεργασίας. Εδώ σημαίνει δυσκολίες, επίσης αυτή είναι και μια κάρτα που σημαίνει και δυσκολίες με την οικογένεια. Άρα λοιπόν έχουμε και το πατρογονικό οικογενειακό κάρμα εδώ. Ο κρεμασμένος σημαίνει ότι ο χρόνος μου σπαταλήθηκε άδικα. Να ξέρετε ότι και ο χρόνος που σπαταλάμε με ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες, το ένα το άλλο, είναι ο χρόνος ο οποίος σπαταλιέται γενικότερα. Το θέμα είναι αν αξίζει να το σπαταλήσουμε όλο αυτό. Εντάξει.
Απλά σας το λέω γενικότερα, γιατί εδώ έχουμε και τον αριθμό 12. Ο αριθμός 12 σχετίζεται με το 12ο οίκο, Ποσειδώνας. Ο 12ος οίκος σχετίζεται με το μελλοντικό κάρμα. Και ο 12ος οίκος είναι, λέγεται επίσης, ο οίκος του τρελού. Λέγεται ο οίκος ο άρρωστος, ο δύσκολος ο οίκος. Ο οίκος ο οποίος σχετίζεται με τις φυλακές, με τις απομονώσεις, τα ψυχιατρία κτλ. Γιατί επίσης χρειάζεται προσοχή, διότι εδώ ο Ποσειδώνας πολλές φορές δεν μας δείχνει, δεν μπορεί να βλέπουμε καθαρά την εικόνα και την πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και νάτος εδώ και η φυλακή. Δεν μίλαγα για φυλακή και βγήκε φυλακή. Λοιπόν, δεν σημαίνει τώρα επίσης φυλακή, σημαίνει και κυριολεκτικά, σημαίνει όμως και η φυλακή του μυαλού. Εδώ πολλές φορές, εδώ έχουμε δίδυμο κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Εδώ αυτό το οποίο τι έχουμε, σημαίνει ότι έχεις μπλοκαριστεί. Έχουμε ένα κάρμα μπλοκαρίσματος εδώ. Στο οποίο ενώ θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα, δεν βρίσκεις τον τρόπο, σαν κάτι να σε... σαν κάτι να σου, όχι ρε φίλε, σαν σου. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, δηλαδή, να θες να κάνεις πράγματα και εκεί, και πώς το λένε, ένα μπλοκάρισμα σκληρό. Νιώθεις αδυναμία, φόβους, αγωνία, έχεις τις δικές σου σκέψεις και αμφιβάλλεις, οι σκέψεις σου γίνονται αιμονικές ή μπορεί να είναι σκέψεις οι οποίες ξεφεύγουν, δηλαδή δεν έχουν κανέναν έλεγχο, να σου το πω. Εντάξει. Επίσης υπάρχει οι σκέψεις οι οποίες σκέφτομαι, παραναλύω και σκέφτομαι και γεμίζεις με σκέψεις, με αποτέλεσμα τι γίνεται, εγκλωβίζεσαι, γίνεσαι έρμεο των σκέψεών σου και δεν μπορείς να τις βάλεις σε μία σειρά. Έχεις τώρα και τον κρεμασμένο εδώ, Ποσειδώνιες ενέργειες, σκοτεινές ενέργειες. Ποιος είναι ο συμβολισμός, ξέρετε, η αστρολογία είναι μια γλώσσα συμβολισμών. Τι σημαίνει Ποσειδώνας? Δεν σημαίνει ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης κτλ. Ή ο Θεός Ποσειδώνας, που και εκεί οι αρχαίοι δεν πιστεύανε σε αυτά. Ναι, δεν πιστεύανε. Όταν ρωτάγανε τους Έλληνες σε τι πιστεύεις, λέγανε είμαστε Έλληνες. Αυτό για να το ξεκαθαρίσω λιγάκι. Είναι αρχιτυπικές ιδιότητες, είναι ειδικές ενέργειες. Αυτό είναι που θέλω να περάσουν. Και γι' αυτό υπάρχει και η μυθολογία, γι' αυτό υπάρχουν και οι ιστορίες που έχουν δημιουργηθεί, διότι δεν μπορούσαν να τα βάλουν έξω προς τα έξω με τέτοιο, πώς το λένε, απροκάλυπτο τρόπο. Λοιπόν, το επόμενο το οποίο θέλεις και είναι καλό, εδώ έχει να κάνει με αδερφές ψυχές, δίδυμες, φλόγες, είναι το δύο μπαστούνι, κρυός κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, είναι να πιστέψεις στην προσωπική σου δύναμη. Αυτό είναι το μήνυμα που σου στέλνει εδώ. Θέλεις να σπάσεις το βαρύ κάρμα, πρέπει να πιστέψεις στην προσωπική σου δύναμη. Να είσαι λοιπόν δίκαιος δίκαιη, να έχεις θάρρος, τόλμησε ρε παιδί μου, προχώρα, πάρε αποφάσεις, σχεδίασε και κάνε και τα πρώτα βήματα. Ο αριθμός 2 σημαίνει συναντήσεις καρμικές με ανθρώπους σε οποιοδήποτε επίπεδο, με πάθος, το οποίο όμως μπορεί να σημαίνει τελικά ότι δεν κατέληξε όσο καλά θα ήθελες εσύ, ή μια συνεργασία ή μια σχέση. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ σου δίνει το νόημα, αν θέλεις, να προχωρήσεις. Προχώρα σου λέει, πάρε δύναμη και προχώρα. Πίστεψε στον εαυτό σου. Και βεβαίως, αν παρατηρήσει, η κάρτα σου λέει: κοιτάζω και μακριά στο μέλλον για να φύγω, να ξεφύγω και να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Βέβαια, εδώ είναι και ένα άλλο νόημα: είναι ότι και κάποιες συναντήσεις με ανθρώπους είναι καθαρά καρμικές, και εδώ μπορεί να είναι και με κάποιους ανθρώπους που σου βγάζουν κάτι καλό. Αυτά είναι καρμική συνάντηση. Και μιλάω για καρμική συνάντηση και να και το έξι κούπα. Πόσο μα πόσο καρμικό. Το βλέπεις αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ λέγεται και σταυρός του Αγίου Ανδρέα. Δεν ξέρω αν κάπου σε σένα σου δονεί όλο αυτό το κομμάτι. Σκορπιός εδώ, πρόσεξε, κάνουμε Πλούτονα και εδώ βγαίνει το ζώδιο του Σκορπιού και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του νερού, αλλά κυρίως εδώ αυτή η κάρτα διακατέχεται από τον Σκορπιό. 6. Τι σημαίνει? Απέναντι στους άλλους θα τους προσεγγίζεις με αγάπη. Τελείωσε. Και με συμπόνια. Βρε, ναι, εντάξει. Θα βάζεις το όριό σου, εννοείται, δεν θα τους αφήσεις να σε εκμεταλλευτούν. Το 6 είναι από τις πολύ καρμικές κάρτες, σημαίνει και παρελθόν, σημαίνει και συναντήσεις από το παρελθόν, σημαίνει και σημαίνει ότι έπρεπε να συναντηθούμε, ότι έπρεπε να τα πούμε, ότι έπρεπε να γίνει αυτή η μοιραία, αν θέλει, συνάντηση, αλλά δεν έγινε για κακό. 6 κούπα, έγινε για καλό, έγινε να συναντηθούμε. Οποιοδήποτε είδος συνάντησης, επαγγελματικό, ερωτικό, ό,τι θέλεις, βάλτα όλα μέσα εδώ. Λοιπόν. Νοσταλγία, μνήμες, θεραπεία, άνεση, αισθάνομαι άνετα, ότι κερδίζω έδαφος σταθερά,
ευχαρίστηση, αλλά όλα αυτά γίνονται και μέσα από τη συμπόνια. Δύσκολη λέξη. Όμως έχεις δύο τώρα πολύ ισχυρά χαρτιά, τα οποία εξισορροπούν τα υπόλοιπα δύο. Εντάξει. Και αυτό που θέλω να βγάλω είναι ένα άλλο χαρτί, το οποίο πάλι εξισορροπεί, και έλα μου ντε τώρα εδώ, το οποίο έχουμε δύο και δύο. Πρόσεξε να δεις. Δύο διάρια, αδελφές ψυχές δίδυμες φλόγες, οπωσδήποτε παίζει αυτό, μαζί με το έξι κούπα, η σχέση σου γενικά σημαίνει γνωριμίες από το παρελθόν. Η ψυχή δική σου και η ψυχή με τον ανθρώπο με τον οποίο γνωρίζεσαι, πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά πρίμα, έτσι. Σημαίνει ότι έπρεπε να συναντηθείτε για να πάρεις μαθήματα. Εδώ τώρα έχουμε ένα άλλο διάρρη που σημαίνει ισορροπώ, εξισορροπώ. Κυρίως τα επαγγελματικά, τα εξισορροπώ. Όμως σημαίνει έχω επιλογές στη ζωή γενικά, ζώδιο εγώ καιρος κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Λοιπόν, και θέλει να σου πει ότι βρες ισορροπία στη ζωή σου, βρες ισορροπία στις σχέσεις, βρες ισορροπία στο χρόνο σου, βρες ισορροπία στο μυαλό σου, βρες την ισορροπία γενικά και θα δεις ότι θα αρχίσει όλο αυτό να λειτουργεί υπέρ σου. Εντάξει, προσαρμόζομαι στις συνθήκες, μπορώ να αλλάξω τις καταστάσεις και επίσης ναι, μπορώ να ζήσω και μια περιπετιούλα, δηλαδή να πάω να δω και εδώ τι γίνεται, να προχωρήσω να κάνω. Δώσε όμως χρόνο γενικότερα στον εαυτό σου για να μπορέσεις να κουβαλήσεις ή να ξεπεράσεις αυτό το κάρμα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, το κάρμα πάντα εξισορροπεί. Είτε έχουμε δύσκολα αστρολογικό χάρτη, είτε δύσκολα χαρτιά, είτε δύσκολη αριθμολογική ανάλυση ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες, οι καρμικές δυσκολίες, δεν υπάρχει περίπτωση κάπου όμως ο χάρτης μας, να το πω έτσι, ή τα χαρτιά μας να μην εξισορροπούν. Όπως εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε εξισορρόπηση. Δες εδώ αυτούς τους αριθμούς πώς επηρεάζουν. Είπαμε έχουμε το 9, λοιπόν, το οποίο σημαίνει και κλείσιμο κύκλο, σημαίνει το 8 να βρω τη δύναμή μου, 3 σημαίνει ενέργεια να εκφραστώ, 2 σημαίνει μέσα από άλλους ανθρώπους να εκφραστώ, το 6 σημαίνει καρμικές σχέσεις, συναντήσεις, αγάπη, συμπόνια και πάλι το 2 σημαίνει και εξισορροπώ και μέσα από άλλους ανθρώπους κτλ. Αγαπημένα, αγαπημένο μου, αυτή ήταν η ανάλυση. Ελπίζω να σου άρεσε. Άφησε σχόλια κάτω από το βίντεο. Μοίρασε το αν θέλεις. Στείλ το δηλαδή και σε άλλους ανθρώπους. Κάνε like. Επίσης διάλεξε. Κάνε like. Επέλεξε και το καμπανάκι. Κάνε την εγγραφή σου. Ελπίζω να σου άρεσε. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα με κάτι καινούριο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και έρχονται και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, πάμε.